Παρά λοιπόν την έξαρση των κρουσμάτων γρήπης και το εκρηκτικό κοκτέιλ συνδυασμού με τον κορονοϊό, αύριο Δευτέρα ανοίγουν κανονικά τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρο Κόψη. Καλησπέρα σας, κύριε Κόψη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε Καλή όλους χρονιά σας, να σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Τα σχολεία μας ανοίγουν αύριο κανονικά, με το Υπουργείο να απορρίπτει τοποθετήσεις ειδικών για παράταση των διακοπών λόγω της έξαρσης γρήπης και ιώσεων, κύριε Κόψη. Τα σχολεία ανοίγουν αύριο κανονικά. Ήδη έχουμε μιλήσει με όλα τα στελέχη εκπαίδευσης. Είμαστε πανέτοιμοι για να ανοίξουμε τα σχολεία. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ακούγονται διάφορες απόψεις, όπως αυτές που είπατε, ακούγονται πολλές άλλες αντίθετες απόψεις. Εμείς σεβόμαστε όλες τις απόψεις, αλλά μετά από μια εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με την Επιτροπή των Ειδικών, πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή των Ειδικών εισηγείται και ο Υπουργός Παιδείας αποφασίζει. Δεν υπάρχει καμία εισήγηση, δεν υπάρχει καμία σκέψη, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το μη άνοιγμα του σχολείου. Τα σχολεία ανοίγουν κανονικά, ξεκινούμε κανονικά και βέβαια πρέπει να πούμε ότι πρέπει όλοι να κρατούμε τις προφυλάξεις, να παίρνουμε τα μέτρα μας και όσα παιδιά είναι ασθενή, οι γονείς να μην τα στέλνουν για να προασπίσουν τόσο τη δημόσια υγεία, τα άλλα παιδιά δηλαδή, όσο και τα δικά τους τα παιδιά. Υπάρχει τώρα και αυτό το ενδεχόμενο, γι' αυτό και θέλω να σας ρωτήσω, για το τι θα γίνει αν δούμε εικόνες μαζικής αποχής από τα σχολεία λόγω γρήπης ή κορονοϊού. Υπάρχει ως σκέψη τηλεκπαίδευση? Κοιτάξτε, οι γονείς, όπως αποδείχθηκε, έχουν εμπιστοσύνη στο σχολείο. Το σχολείο σε πολύ δύσκολους καιρούς, στον κορονοϊό, θυμάστε που όλη η κοινωνία νοσούσε και είχαμε καταστάσεις δύσκολες σε ολόκληρη την κοινωνία. Το σχολείο απέδωσε πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχε διασπορά. Τα μέτρα που ελήφθηκαν, τηρήθηκαν απαρέγκλητα από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και λέμε και ξαναλέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς μας που τήρησαν όλα αυτά τα μέτρα. Πάλι θα πάμε εξίσου καλά, παίρνουμε τα μέτρα μας, είμαστε με την Επιτροπή των Ειδικών σε συνεργασία με την Επιτροπή των Ειδικών. Να είστε σίγουροι θα πάμε καλά να συνεχίσουν οι γονείς να δείχνουν εμπιστοσύνη στο σχολείο. Η αποχή από το σχολείο έχει φέρει πάρα πολλά δεινά. Πρέπει τα σχολεία να είναι ανοιχτά και θα πάρουμε όλα τα μέτρα γιατί, ξέρετε, μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση, η διδακτική και η παιδαγωγική στα παιδιά μας. Κυρίως όμως μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας να είναι υγιή και ασφαλή και αυτό πράττουμε. Σαφέστατα, οπότε κρατάω το ότι υπάρχει και ως σκέψη τηλεκπαίδευση στην περίπτωση πολλών κρουσμάτων, κύριε Κόψη. Δεν συζητείται ακόμη τέτοιο γεγονός, γιατί δεν συζητείται τα σχολεία να κλείσουν. Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά και είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε πολύ καλά. Γι' αυτό και έχει εκδώσει προημερών του Υπουργείου Παιδείας μία εγκύκλιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο καθορίζει ότι οι απουσίες για 5 μέρες, εργάσιμες ημέρες, καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται. Και ξέρετε, αυτές δεν είναι μόνο οι απουσίες, είναι 114 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συν 20 αν νοσήσουν κάποιοι και βρεθούν σε νοσοκομείο, συν τις 5 μέρες του COVID, συν εάν από COVID κάποιος παραμείνει στο νοσοκομείο όλη τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, γιατί το δημοτικό 50% συν 1 μέρες, υπάρχουν οι απουσίες οι οποίες δεν καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται για να διαφυλάξουμε την υγεία των μαθητών. Να είστε σίγουροι ότι όπως κάναμε και στο παρελθόν, είμαστε σε επάλξεις και τα παιδιά μας υγιεί θα βρίσκονται στο σχολείο. Τώρα, η χρήση μάσκας είναι προαιρετική για μαθητές και εκπαιδευτικούς? Έτσι, εξακολουθεί όπως έως τώρα. Είναι προαιρετική και δεν άλλαξε τίποτα γιατί δεν υπήρχε καμία εισήγηση από την Επιτροπή των Ειδικών. Ομοίως προαιρετική δηλαδή θα είναι και η χρήση μάσκας για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιβαίνουν σε αυτά. Έτσι ακριβώς. Ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουμε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας, στους γονείς, στους μαθητές. Έχουμε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Και ξαναλέω, περάσαμε δύσκολους καιρούς με εξαιρετικά αποτελέσματα. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, να είστε σίγουροι. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Δεν θα αφήσουμε να διασελευτεί η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών μας σε καμία μα καμία περίπτωση. Τώρα, τι θα ισχύει για τους ανεμβολίες στους εκπαιδευτικούς, κύριε Κόψη? Γνωρίζετε αυτό που ίσχυε ως τώρα. Η ανεμβολία στη εκπαιδευτική έπρεπε για μία φορά την εβδομάδα να κάνουν το τεστ το οποίο προβλεπόταν, ξέρετε. Αυτό έχει, θα λέγα, τονίσει σε κάποιο βαθμό. Είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας να δούμε τα νέα δεδομένα για να δούμε και στο κομμάτι αυτό, εάν υπάρξουν άλλες εξελίξεις.
Οπότε είναι όλα ανοιχτά. Θα ήθελα να αφήσουμε λίγο το κομμάτι αυτό των ιώσεων και του κορονοϊού, κύριε Κενικέ, και να έρθουμε στα συχνά και μεγάλης έντασης περιστατικά ενδοσχολικής βίας που προκαλούν τεράστιο προβληματισμό. Οι απαντήσεις και οι εξηγήσεις είναι πολλές που δίνονται από τους ειδικούς. Το Υπουργείο έχει προχωρήσει καινοτόμα προγράμματα για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Τι γίνεται με την πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και κατά πόσο πιστεύετε πως αυτό θα βοηθήσει? Κοιτάξτε, μία έξαρση όντως υπήρξε τον τελευταίο καιρό. Μετά, αν θέλετε, πιθανόν η αναπόρρεια του εγκλεισμού των μαθητών, το ότι δεν λειτουργούσαν τα σχολεία τελευταία δύο χρόνια όπως λειτουργούσαν με την κανονικότητα που υπήρχε έως και πριν τα δύο χρόνια, πριν δηλαδή την εμφάνιση του κορονοϊού. Εμείς έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια. Φτάσαμε στους 3.500 περίπου χιλιάδες ψυχολόγους στα σχολεία, σχεδόν όλα τα σχολεία, τα περισσότερα τουλάχιστον, έχουν ή μία φορά την εβδομάδα ή καθημερινά έχουν ψυχολόγο. Έχουμε καθιερώσει, θεσμοθετήσει τον σύμβολο σχολικής ζωής, ο οποίος είναι ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος επιλαμβάνεται των υποθέσεων προβλημάτων, συμπεριφορών μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Έχουμε εκπονήσει τα εργαστήρια δεξιοτήτων, προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο μακροπρόθεσμα και να αλλάξουν, αν θέλετε, την κουλτούρα αυτή, γιατί δεν αλλάζει τόσο εύκολα η φιλοσοφία απέναντι στη βία με μία ποινή ή, αν θέλετε, με μία υπόδειξη και σήκωμα του δάχτυλου. Και ιδιαίτερα με τα βιώματα που έχει ο κάθε μαθητής μέσα στο σπίτι. Και βέβαια, και αυτό έχει αποδειχθεί και επιστημονικά, ότι φέρνουν τα παιδιά από το σπίτι τα προβλήματα βίας, και έχει αποδειχθεί ότι κάποιος ο οποίος δέχεται βία, αυτός είναι και ο οποίος είναι θήτης, ο οποίος ασκεί βία. Εμείς είμαστε εδώ και με ένα πρόγραμμα φιλία, το οποίο εκπονούμε και το οποίο έχουμε ολοκληρώσει και θα το έχει παρουσιάσει, το θέσουμε σε εφαρμογή άμεσα, όπου θα υπάρχει νέο εκμορφωτικό υλικό, θα υπάρχουν εκμορφώσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς, θα υπάρχει μια πλατφόρμα όπου θα καταγράφουν περιστατικά βίας και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, οι ενήλικες, οι μεγαλύτερες ηλικίες τουλάχιστον του γυμνασίου, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Θα έχουμε επίσης υλικό το οποίο εκπονείται αυτή τη στιγμή και θα φτάσει σε όλα τα σχολεία. Θα έχουμε πρωτόκολλο αντιμετώπισης και πρωτόκολλο πρόληψης φαινομένων βίας, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μία δομή που θα διατρέχει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα από κάθε σχολική μονάδα, κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης και θα φτάνει μέχρι την περιφέρεια και το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία απέναντι στη βία και αυτό, ξαναλέω, δεν θα αλλάξει με αποσπασματικά μέτρα, θα αλλάξει με δομή ολοκληρωμένη, μόνιμη, και αυτό έχουμε οργανώσει αυτή τη στιγμή. Να είστε σίγουροι ότι και σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε επιτυχία. Και κάτι τελευταίο, θέλω να έρθουμε στο λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, μια μεταρρύθμιση φιλόδοξη με στόχο την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και την απομάκρυνση από την αποστήθηση των μαθητών. Έτσι. Και σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια. Απαιτούσε πραγματικά πολύ κόπο. Το καταφέραμε. Έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις και οι κοινέ υπουργικές αποφάσεις με αντίστοιχα Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Ιστορικών. Όπου τι είναι το πολλαπλό βιβλίο, για να ξέρει ο κόσμος, από την μεθεπόμενη χρονιά τα προγράμματα σπουδών έχουν ολοκληρωθεί. Επάνω στα προγράμματα αυτών θα γίνει προκήρυξη των νέων βιβλίων. Εκεί λοιπόν, όταν θα συγγράφονται βιβλία από διάφορους συγγραφείς, μπορούμε να έχουμε για το κάθε βιβλίο, να έχουμε για το κάθε αντικείμενο, για τη φυσική, για τη γλώσσα, για παράδειγμα, να έχουμε τρεις συγγραφείς, τέσσερις, να έχουμε τρία βιβλία. Ένα θα επιλέγει το κάθε σχολείο ή κάθε τάξη, αν θέλετε, που θα είναι σε έντυπη μορφή, και τα άλλα θα είναι διαδικτυακά αναρτημένα και στο ΙΕΠ και στο Υπουργείο Παιδείας. Τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει? Κάποιοι λένε, μα θα διαβάζουν διαφορετικά πράγματα. Όχι. Γιατί το τι ακριβώς πρέπει να διαβάσουν οι μαθητές μας προβλέπονται στα προγράμματα σπουδών. Τα βιβλία βλέπουν από διάφορες οπτικές το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Έχουμε λοιπόν τους μαθητές μας, οι οποίοι με κριτική σκέψη θα μπορούν να επιλέγουν από διάφορες πηγές το ίδιο αντικείμενο για να αποκτούν ολοκληρωμένη σκέψη, γιατί θέλουμε ελεύθερους, δημοκρατικούς πολίτες, όχι να αποστηθίζουν ένα βιβλίο, να ολοκληρώνουν την ύλη και να λέμε πάνω να δώσουμε εξετάσεις, να αποκτούν ουσιαστική σκέψη, ουσιαστική γνώση που θα τη χρησιμοποιήσουν και αργότερα στη ζωή τους. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς το σχολείο το οποίο δημιουργούμε, το νέο σχολείο με νέα προοπτική. Ένα σχολείο που θα απευθύνεται σε κάθε μαθητή χωριστά, που θα είναι αποτελεσματικό, που θα είναι αυτόνομο, αν θέλετε, κάθε σχολική μονάδα, που θα είναι ενδιαφέρον και χρηστικό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κόψη. Καλή χρονιά, με υγεία να έχουμε. Καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ και εγώ, κύριε Δήμη.